Γεια σας! Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου. Όχι! Ναι, είναι ο μήνας που γιορτάζουμε την ημέρα του όχι. Όχι, Κατερίνα! Τι όχι πάλι! Είναι ο μήνας που γιορτάζουμε το Halloween. Με έχεις σκάσει από το πρωί με το Halloween. Εσύ θα το γιορτάσεις με αυτό το κολλιέ που έφτιαξες, με το ιδιαστικό με τις αράχνες. Τι τρώω τις αράχνες στο τέλος! Πάρτε άμα θέλεις! Εμείς όμως έχουμε κατασκευή για την 28η! Σε παρακαλώ, Κατερίνα! Γιατί σου αρέσει τόσο πολύ το Halloween? Γιατί σου αρέσει τόσο πολύ? Αρέσει σε όλες τις κότες. Θες να κάνεις εντύπωση στις κότες? Ναι. Τι θα κάνω? Εντάξει. Τι? Θα κάνουμε κατασκευή για το Halloween. Ευχαριστώ, Κατρίνα. Εντάξει. Λοιπόν, για την κατασκευή αυτή θα χρειαστείτε ένα χάρακα, γυαλόχαρτο, ύφασμα πορτοκαλί, ένα γάντι μαύρο, μοβ κορδέλα, ένα κοπίδι, μαύρο σπρέι ματ, ζεστή κόλλα, ένα χαρτονένιο κουτάκι μικρό σε μέγεθος που σας αρέσει και μικρά τρομακτικά ζωάκια. Εγώ έχω διαλέξει κυρίως αράχνες που να χωράνε μέσα στο κουτάκι σας. Με το γυαλόχαρτο τρίβετε την επιφάνεια του κουτιού για να γίνει λίγο πιο άγρια από ό,τι είναι και το βάφετε μαύρο. Στον πάτο του κουτιού, αφού το ανοίξετε, στον πάτο θα κόψετε με το κοπίδι μία τρύπα τόσο ώστε να χωράει το δάχτυλό σας, για να μπορείτε να παίζετε τη δαχτυλόκουκλα που θα είναι μέσα στο κουτί. Λοιπόν, το εσωτερικό θα το καλύψετε με το πορτοκαλί ύφασμα, το κόβετε σε αντίστοιχα κομμάτια και το κολλάτε με τη ζεστή κόλλα στα τυχώματα. Μόλις γίνει αυτό, παίρνετε το μαύρο γάντι και κόβετε ένα δαχτυλάκι για να το κολλήσετε στον πάτο του κουτιού. Εγώ σε ένα κουτί από αυτά που έφτιαξα έβαλα 2 δάχτυλα, γιατί είχα 2 αράχνες μέσα. Βλέπετε, το κολλάω στον πάτο και το δαχτυλάκι μπαίνει μέσα στο κουτί και στο πάνω μέρος κολλάμε το ζωάκι μας. Αυτό το ζωάκι, μόλις κουνάμε το δάχτυλό μας, θα κουνιέται και αυτό. Μόλις τελειώσουμε με αυτό, ξανακλίνουμε το κουτί και το τρίβουμε πάλι από πάνω για να το παλαιώσουμε. Με την μοβ την κορδέλα, εάν θέλετε βάζετε μοβ κορδέλα, εγώ το έβαλα για ομορφιά, την κολλάτε στα δεξιά και στα αριστερά της τρυπούλας που έχουμε στον πάτο, για να μπορέσει να γίνει ένα φιωγκάκι μετά. Το foam είναι επίσης προαιρετικό, το έβαλα για να μην φαίνονται τα κομμάτια που έχω κολλήσει. Εδώ κάνουμε το φιωγκάκι μας και είμαστε έτοιμοι. Θα ανοίξει κάποιος το φιωγκάκι που θα του προσφέρουμε αυτό το δώρο, ενώ το κρατάμε στο χέρι μας και θα δει μέσα μία αραχνίτσα να κουνιέται ή κάτι να κουνιέται. Εγώ θα κάνω τώρα φάρσα στον Κλέωνα. Κλέωνα! Τι! Σήμερα γιορτάζουμε το Halloween! Όχι, εγώ γιορτάζω την 28η Οκτωβρίου! Όχι, γιορτάζουμε το Halloween! Όχι! Ναι! Όχι! Ναι! Γι' αυτό δάφτηκες έτσι χάλια! Πολύ άσχημο αυτό που είπες. Ναι, έτσι κάνω εγώ. Θα έρθει όμως η ώρα της εκδίκησης, μην ανησυχείς, τι εννοείς. Κοίταξε να δεις. Είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα για μένα και θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Όχι, δεν θέλω. Θέλεις. Όχι. Θέλεις. Όχι. Θέλεις. Όχι. Φέρε το δώρο, παρακαλώ. Να, δεν θέλω. Τι είναι αυτό. Ω, Κατερίνα. Ευχαριστώ. Α, είχε τάρτο εδώ. Φοβήθηκες. Ναι. Θα ξαναπείς άλλη φορά πως το χαλιαβάφτηκα. Όχι. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ γιορτάζω το Halloween και εσύ το όχι, ναι! Καλά! Έτσι γίνεται. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Πες στον κόσμο να κάνει subscribe στο κανάλι μας. Όχι! Μην ακούτε τον Κλέωνα. Κάντε subscribe στο κανάλι μου τώρα και θα κληρώσω την ημέρα του Halloween τα 4 αυτά τρομακτικά κουτάκια. Θα τα πούμε τότε.